ξεκίνησε η διαδικασία τοποθέτησης των καθαριστριών των σχολικών μονάδων. Σήμερα, Πέμπτη, ολοκληρώνεται και υπογράφονται, αρχίζουν οι καθαρίστες να υπογράφουν τις συμβάσεις τους. Ευελπιστούμε ότι σε όλες τις μεγάλες σχολικές μονάδες οι καθαρίστριες και οι καθαριστές πλήρους απασχόλησης θα βρίσκονται στις θέσεις τους την Παρασκευή. Ταυτόχρονα, ξεκινάμε άμεσα από σήμερα την τοποθέτηση των καθαριστριών μερικής απασχόλησης για τις μικρές σχολικές μονάδες και την περιφέρεια, ώστε όλα να ολοκληρωθούν. Είμαστε βέβαιοι ότι τη Δευτέρα θα βρίσκεται κάθε καθαρίστρια στο σχολείο της, ώστε να είναι σε θέση να καθαριστεί το σχολείο και τα παιδιά να ξεκινήσουν χωρίς κανένα πρόβλημα την έναρξη του σχολικού έτους με τον αγιασμό του σχολείου. Για πόσα άτομα μιλάμε ότι θα στείλετε? Φέτος οι ανάγκες μας είναι αυξημένες και καλέσαμε 180 καθαρίστριες πλήρους ωραρίου και 52 καθαρίστριες μερικής απασχόλησης. Αριθμός αυξημένος μεν, αλλά προσέξτε, στα πλαίσια εφαρμογής του νομοθετήματος, το οποίο ορίζει ότι οι καθαρίστριες καθαρίζουν μόνο σχολικές τάξεις. Ένα σχολείο δεν είναι έτσι. Ένα σχολείο αντίθετα έχει τους άβλιους χώρους του, έχει τους κοινόχρηστους χώρους, έχει τα εργαστήριά του. Αυτό σημαίνει ότι κάποια στιγμή η πολιτεία πρέπει να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο και να μεγαλώσει σαφώς τους χώρους που καθαρίζουν οι καθαρίστριες, ώστε και εμείς να είμαστε σε θέση να πάρουμε μεγαλύτερους αριθμούς. Να πω ότι οι αριθμοί είναι περιορισμένοι, δεδομένου ότι το Υπουργείο Εσωτερικών μας δίνει ανώτερο αριθμό καθαριστριών κάθε χρόνο με βάση τα τετραγωνικά.